Με μία ώρα καθυστέρηση έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα στο μεσημέρι της Δευτέρας η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Κατά την επίσκεψή της στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στην είσοδο του Νοσοκομειακού Ιδρύματος, την υποδέχτηκαν με συνθήματα, αποδοκιμασίες και γουχαίσματα, ανεβολία στη υγειονομική που η κυβέρνηση έθεσε σε αναστολή εργασίας. Νομίζω ότι το θέμα είναι η δική τους ασφάλεια. Δηλαδή, είναι δύσκολο η πολιτεία να πει μπείτε μέσα στους θαλάμους που έχουμε ασθενείς με COVID χωρίς να είστε εμβολιασμένοι. Δεν είναι δηλαδή και υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα, πιθανότητα μάλλον, μετάδοσης αν κάποιος αρρωστήσει προς την κοινότητα έξω ανεμβολίαστος. Το κυριότερο πρόβλημα είναι πόσο μπορεί να νοσήσουν οι ίδιοι και ήδη χάσαμε ανθρώπους πέρυσι στην πανδημία. Νομίζω ότι αυτό ήταν η κυριότερη αιτία που είπαμε οι υγειονομικοί να είναι εμβολιασμένοι. Η ίδια είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικούς φορείς της Καβάλας. Άρα τα περισσότερα θα τα ακούσω τώρα. Νομίζω ότι γενικά οι συνάδελφοι στη Βόρεια Ελλάδα, οι υγειονομικοί και οι διοικήσεις όλοι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα με την πανδημία και παράλληλα με όλα τα άλλα περιστατικά όλους τους άλλους ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα ιατρική και νοσηλευτική. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το έργο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι καλή η λειτουργία των νοσοκομείων, καλές οι υπηρεσίες φροντίδας για όλους τους ασθενείς και καλή ζωή για τους υγειονομικούς που ζορίζονται όλο αυτό το διάστημα. Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας στο χώρο, ενώ την κυρία Γκάγκα περίμεναν στην είσοδο του νοσοκομείου ο βουλευτής Καβάλας με τη Νέα Δημοκρατία Μακάριος Λαζαρίδης και ο Γιάννης Πασχαλίδης. Λίγο πριν την άφηξη της κυρίας Γκάγκα, εργαζόμενος του νοσοκομείου Καβάλας που βρίσκεται σε αναστολή, δήλωνε τα ακόλουθα. Να τις εκφράσουμε τις διαμαρτυρίες μας για αυτή την αναστολή, η οποία είναι παράνομη, καταχρηστική και καταπατάει σχεδόν όλο το Σύνταγμα και όλους τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς νόμους. Εμείς μέχρι τις 31 Αυγούστου ήμασταν οι υγειονομικοί που μας χειροκροτούσε όλη η Ελλάδα και η ίδια η κυβέρνηση. Από τις 1 Σεπτεμβρίου όμως γίναμε οι ανεπιθύμητοι. Είμαστε αυτοί που μεταδίδουμε τα πάντα και θεώρησαν σωστό, καταχρηστικά πάντα, να μας βγάλουν σε αναστολή, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, ο λόγος της εργασίας αποκλειστικά και μόνο είναι το εμβόλιο? Δεν είναι τα τόσα χρόνια πείρας, της εμπειρίας που δώσαμε εδώ πέρα μέσα τα 34 χρόνια που δουλεύω εγώ, ακόμα και την ίδια μας τη ζωή? Τι να πω. Για κοιτάξτε λίγο εκεί πέρα πίσω, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτή τη στιγμή μας βγάλανε σε αναστολή άμισθοι. Είμαστε χειρότεροι και από έναν εγκληματία. Γιατί ένας εγκληματίας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα περάσει πειθαρχικό και ενδεχομένως και ποινικό κομμάτι να φυλακιστεί, αλλά ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να εισπράττει το μισό του μισθού του. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν εισπράττουμε τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τα πάντα στο δημόσιο. Οι μονογονεϊκές οικογένειες πώς θα θρέψουν τα παιδιά τους? Θα βγουν να κλέψουν, να κάνουν τι? Να ζητιανέψουν από πού? Έξω από τις εκκλησίες?